Κύριοι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, κύριοι εκπρόσωποι αρχών και φορέων, αξιότιμοι προσκεκλημένοι μας, θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στην τελετή απονομής των Greek Agribusiness Awards 2013. Είμαι η Σοφία Βουλγαράκη και έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι η οικοδέσποινα της σημερινής απονομής και μαζί να δούμε τους νικητές των βραβείων. Το Greek Agribusiness Forum διοργανώνεται από την Ethos Media ΑΕ σε συνεργασία με το AgroCapital.gr υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και όλων των εμπλεκομένων θεσμικών φορέων που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα. Αναφερόμαστε σε Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, δηλαδή το ΓΕΟΤΕ, στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, δηλαδή τον ΟΓΑ, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ΕΒΕΑ, στον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου, ΟΠΕ, στο Σύνδεσμο Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος, στον ΣΕΒΕ, στο Σύνδεσμο Εξαγωγών Κρήτης, δηλαδή στον ΣΕΚ, στο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, στον ΣΕΒΔ, στον Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας ή αλλιώς ΣΕΚ, στην Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου, το ΠΕΓΕΠ, την ΠΕΓΕΠ, στο Σύνδεσμο Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων, ΣΠΕΛ, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών, ΠΟΣΕΓ, στην Ένωση Ελλήνων Παραγωγών και Εμπόρων Σπόρων, ΕΠΕΣ, στον Ελληνικό Σύνδεσμο Εξαγωγέων Φυτικού Υλικού, ΕΣΕΦΗ, και στον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπρασίας, το ΕΣΥΦ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας, υπό την αιγίδα των οποίων τελείται αυτό το σημερινό φόρουμ. Ο κύριος στόχος των σημερινών βραβείων είναι η επιβράβευση των οργανισμών που στηρίζουν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ελληνικού αγροτικού τομέα. Οι διοργανωτές, ουσιαστικά, μέσα από αυτή τη διοργάνωση, αποσκοπούν στην εγκαθίδρυση ενός θεσμού επιβράβευσης, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο οποίος να βοηθά τις ελληνικές αγροτικές εταιρείες να πετύχουν αναγνωρισιμότητα, αλλά και να επιλέξουν στρατηγικούς συνεργάτες. Σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τα μέλη της Επιτροπής Βράβευσης που ψήφισαν και ανέδειξαν τα βραβεία, οι οποίοι με αλφαβητική σειρά έχουν ως εξής: Βάγιας Νικόλαος, Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Βασιλάκος Χρήστος, Γενικός Γραμματέας από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Βεργίνης Ξενοφών, Πρόεδρος του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, ΟΓΑ. Ζαφύρης Βασίλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος και Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, του ΣΕΒΤ δηλαδή. Θυμάκης Νίκος, Γεωπόνος Σύμβουλος Πρασίνου, Ειδικός Σύμβουλος του ΕΣΕΦΗ. Ιακωβάκης Ευθύμιος, Γεωπόνος Σύμβουλος Αγροτικής Ανάπτυξης. Τον κύριο Ιατρίδη Δημήτριο, Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τον κύριο Καλαμπόκη Αλκιβιάδη, Πρόεδρο του ΟΠΕ και του ΣΕΚ. Τον κύριο Καραβασίλη Δημήτριο, Διευθύνοντα Σύμβουλο στην DK Consultants. Τον κύριο Λακασά, Πρόεδρο του ΣΕΒΕ, τον κύριο Μάμαλη Σπυρίδωνα, Πρόεδρο του ΓΕΟΤΕ, τον κύριο Μελά, το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με συγχωρείτε συγκεκριμένα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μπακόλα, εκδότη του AgroCapital, τον κύριο Ουζούνη Κωνσταντίνο, CEO της Ethos Media, και τον κύριο Τσιφόρο, Γενικό Διευθυντή της ΠΑΣΕΓΕΣ. Σας αναφέρω και δύο πράγματα σχετικά με τα κριτήρια με βάση τα οποία κρίθηκαν οι υποψηφιότητες στα βραβεία. Τα κριτήρια αυτά είναι η ιδέα και η καινοτομία, η υπόσχεση αξίας, η προώθηση και η επίδραση στην αγορά. Τα κριτήρια αξιολόγησης διασφαλίζουν ότι όλες οι εταιρείες, ανεξάρτητα από τον κλάδο της οικονομίας όπου ανήκουν, το μέγεθός τους ή το είδος του προϊόντος ή τις υπηρεσίες τους, είναι σε θέση να μεταδώσουν με σαφήνεια και ακρίβεια πληροφορίες που αφορούν στο προϊόν ή την υπηρεσία τους και να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους. Αυτά λοιπόν γύρω από τις αιγίδες, την Επιτροπή και τα κριτήρια. Προχωράμε λοιπόν, μπαίνουμε στο κύριο σώμα της σημερινής εκδήλωσης και ξεκινάμε με την πρώτη απονομή. Το πρώτο βραβείο, το κορυφαίο βραβείο του θεσμού και της σημερινής τελετής, είναι το βραβείο Δήμητρα. Δήμητρα,
Premier Greek Agribusiness Award 2013. Το βραβείο αυτό απονέμεται στην εταιρεία ή στον οργανισμό παραγωγής ή υποστήριξης της αγροτικής οικονομίας για το τρέχον έτος, κατόπιν έρευνας της Επιτροπής Βράβευσης που αναγνώστηκε πριν. Το βραβείο αυτό φιλοτεχνήθηκε από τον Νίκο Ζολώτα. Θα παρακαλέσω πολύ το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την απονομή του κορυφαίου βραβείου Δήμητρα. Κύριε Γενικέ, θα μας πείτε δύο λόγια και μετά να παρουσιάσουμε. Για να μην κρατήσω και σε αγωνία τον προβλεπόμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους διοργανωτές για την τιμητική πρόσκληση. Βλέπουμε κάθε φορά ότι αυτού του τύπου οι εκδηλώσεις, αυτού του τύπου οι συναντήσεις ανεβαίνουν διαρκώς σε επίπεδο και αυτό αποδεικνύεται και σε αυτή τη σημερινή εκδήλωση, τη σημερινή συνάντηση. Το επίπεδο των ομιλητών, το επίπεδο των προβληματισμών, το επίπεδο των λύσεων και προτάσεων που κατατίθεται ανεβαίνει διαρκώς και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Για μένα προσωπικά είναι χαρά το ότι σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα έχω κληθεί να απονείμω κάποιο βραβείο. Και λέω χαρά γιατί σίγουρα το να απονείμεις κάποιο βραβείο είναι γιατί υπάρχουν κάποια πεπραγμένα. Κάποια επιτυχή πεπραγμένα, κάποια αισιόδοξα και ελπιδοφόρα πεπραγμένα σε όποιο επίπεδο αυτά δίνονται, τα οποία αντανακλούν σε μία αξία υλική και άειλη και πολλές φορές και ειδικά στο συγκεκριμένο βραβείο η πρόσοδος, η άειλη είναι πολύ μεγαλύτερη γιατί δεν έχει να κάνει μόνο πολλές φορές με την αξία την οικονομική που λαμβάνει πίσω όποιος διαχειρίζεται ή διακινεί κάποιο προϊόν, αλλά έχει να κάνει και με τη διάδοση προϊόντων που για την Ελλάδα μπορεί να αποτελούν πολιτιστική κληρονομιά, μπορεί να έχουν πολύ βαθιές ρίζες στην κουλτούρα της και σαφώς να αποτελούν εμβληματικά προϊόντα προς τις ξένες αγορές, στις οποίες δεν πρεσβεύεις μόνο ένα πολύ υψηλά ποιοτικό προϊόν, αλλά μεταλαμπαδεύεις και μια κουλτούρα και έναν ολόκληρο πολιτισμό. Δεν θα ήθελα να πω παραπάνω για να μην κρατάω και σε αγωνία τον πρεβεβόμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γενικέ. Λοιπόν, το βραβείο Δήμητρα θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι απονέμεται στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου, δηλαδή στον ΣΕΒΙΤΕΛ. Ο ΣΕΒΙΤΕΛ λειτουργεί από το 1984 ως μη κερδοσκοπική οργάνωση και είναι αφενός μεν κλαδικό σύνδεσμος των επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας και εξαγωγής τυποποιημένου ελαιολάδου, αφετέρου δε επαγγελματική οργάνωση για την παρακολούθηση των θεσμών και μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από την εφαρμογή της εκάστοτε κοινής οργάνωσης αγοράς του προϊόντος. Από το 2003 αξιοποιεί και υλοποιεί ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και προώθησης ελαιολάδου. Κατά την τρέχουσα περίοδο, ο ΣΕΒΙΤΕΛ υλοποιεί το δεύτερο έτος του προγράμματος Great Olive Oil, που είναι τριετές πρόγραμμα προώθησης ελαιολάδου σε Βόρεια Αμερική, Αυστραλία, Νορβηγία, καθώς και το αντίστοιχο τριετές πρόγραμμα Olive Oil World σε 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης της εξής: Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Ελλάδα. Το βραβείο από τη μεριά του ΣΕΒΙΤΕΛ θα παραλάβει ο κύριος Γιώργος Οικονόμου, Γενικός Διευθυντής. Νομίζω ότι αξίζει ένα χειροκρότημα στον ΣΕΒΙΤΕΛ. Κύριε Οικονόμου, θέλετε να μας πείτε δύο λόγια? Κύριε Μελά, αν δεν σας κάνει κόπο, θα καθίσετε λίγο ακόμα κοντά μας. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΙΤΕΛ, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την τιμητική αυτή διάκριση.
Το ελληνικό ελαιόλαδο έχει κάνει σημαντικά άλματα τα τελευταία χρόνια, τόσο σε όγκο, σε ποσότητες, όσο και στην διείσδυση σε πολύ σημαντικά σημεία, σε αρκετές χώρες του εξωτερικού. Θεωρώ ότι με αυτή την διάκριση, νομίζω ότι παίρνει την ρεβάνς και παίρνει έτσι πίσω το μύθο που από την κατοχή υπήρχε, το κατάρα στο λαδέμπορο. Νομίζω ότι η βιομηχανία και η τυποποίηση και οι εξαγωγές του ελαιολάδου με αυτή τη διάκριση νομίζω ότι αποκαθίστανται. Σε αυτή τη διαδρομή ο Σεβιτέλ με την 50χρονη πορεία του έχει καταφέρει να συμβάλλει στην διάδοση του ελληνικού ελαιολάδου και γι' αυτό αισθανόμαστε υπερήφανοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάλι συγχαρητήρια. Προχωράμε στην επόμενη απονομή. Το επόμενο βραβείο απονέμεται σε ένα πρόσωπο που έχει διακριθεί για τη συνεισφορά του στον τομέα της αγροτικής οικονομίας, σύμφωνα πάντα με τα κριτήρια της Επιτροπής Βράβευσης. Πρόκειται για την τιμητική διάκριση Κριτικής Επιτροπής Agribusiness Επιτευγμάτων 2013. Το πρόσωπο αυτό συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στα 100 άτομα με την μεγαλύτερη επιρροή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το 2011 ανακηρύχθηκε η σημαντικότερη πρεσβευτής για το ελληνικό κρασί μετά από δημοσκόπηση του Wine Business International. Δεν είναι άλλη από την κυρία Σοφία Πέρπερα, διευθύντρια του All About Greek Wine, και σύμβουλο του Συνδέσμου Ελληνικού Ίνου. Η Σοφία Πέρπερα φαίνεται πως πραγματικά έχει βρει τον τρόπο να κάνει το ελληνικό κρασί διάσημο στην Αμερική. Να σας πω λίγα λόγια για αυτήν. Τελείωσε το χημικό, παίρνοντας την ειδικότητα της ινολόγου. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Μπορντό, όπου παρακολούθησε ένα τμήμα ινολογίας και ένα γευσηγνωσίας και μαγεύτηκε στην ουσία από το κρασί. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, άρχισε να εργάζεται στο Σύνδεσμο Ελληνικού Ίνου. Η κυρία Πέρπερα, επειδή δεν μπόρεσε να βρίσκεται σήμερα κοντά μας και βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει στείλει την αδερφή της, την κυρία Στέλλα Πέρπερα, η οποία θα παραλάβει εκ μέρους της. Κυρία Πέρπερα, έρχεστε λίγο. Ωραία. Η αδερφή της κυρίας Πέρπερα, η κυρία Στέλλα Πέρπερα, μας ευχαριστεί εκ μέρους της. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Ο κύριος Γενικός θα σας δώσει το βραβείο. Και πάλι συγχαρητήρια, τους χαιρετισμούς μας. Ό,τι θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γενικέ. Προχωράμε με το επόμενο βραβείο. Είναι η τιμητική διάκριση της Κριτικής Επιτροπής Agribusiness σε φορέα για το 2013. Το βραβείο αυτό απονέμεται σε έναν οργανισμό που έχει διακριθεί για τη συνεισφορά του στον τομέα της αγροτικής οικονομίας, σύμφωνα με τα ειδικά κριτήρια της Επιτροπής. Παρακαλείται για την απονομή ο πρόεδρος του ΟΓΑ, του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, ο κύριος Ξενοφών Βεργίνης. Κύριε Βεργίνη, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωσή μας. Θέλετε να μιλήσετε λίγο πρώτα? Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, να συγχαρώ την Οργανωτική Επιτροπή. Και παράλληλα να πω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο ως Κριτική Επιτροπή μέσα από τα πολλά αυτά επιτεύγματα πολλών που αφιερώνουν όχι μόναχα χρήμα, κεφάλαια, κόπο και υδρότα και αίμα για να φτάσουν σε αυτό το τελευταίο στάδιο να διακριθούν. Όλοι εσείς που είστε εδώ και φαντάζομαι πάρα πολύ περισσότεροι που παρακολούθησαν αυτό το συνέδριο, αυτές τις συζητήσεις, δεν είναι χαμένος χρόνος. Ο χρόνος όλους μας είναι πολύτιμος. Αλλά αυτά που κερδίζουμε με το να παρακολουθούμε ιδέες, σκέψεις και κυρίως εμπειρίες από τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο συνέδριο, αλλά κυρίως
από το να ασχολούμαστε με τους ανθρώπους που δίνουν τη ζωή τους μέσα στην πράξη, μέσα στην εφαρμογή, μέσα στην έρευνα, για να δώσουν αυτά τα αποτελέσματα, δηλαδή το προϊόν της παραγωγής, και να διακριθούν όχι μονάχα εντός των συνόρων, αλλά και εκτός συνόρων. Δίνουν το καλύτερο μάθημα σε όλους μας. Σήμερα δε, με αυτή την εποχή που διανύουμε, την εποχή κρίσης, όχι μονάχα κρίσης οικονομικής που συνήθως λέω, αλλά και ανθρωπιστικής, καλό θα είναι να είναι παραδείγματα φωτεινά. Δηλαδή, να κοιτάζουμε τι μπορεί ο καθένας μας να συνεισφέρει σε αυτόν τον αγώνα ζωής, όχι μονάχα στην αυτοσυντήρηση, αλλά και κυρίως στην ανάπτυξη και ανάταση. Να είναι παράδειγμα και υπόδειγμα. Και θέλω με αυτό, κυρία Βούλγαρη, να συγχαρώ όλους τους συντελεστές και να ενισχύσουμε όχι μόνο με την παρουσία μας και τα λόγια μας, αλλά και με πράξεις ευθύνης στο πόστο που καθένας μας υπηρετεί. Να υπηρετήσουμε τον αγώνα αυτής της χώρας και κυρίως της γης των προγόνων μας, πώς να αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα τη μεγάλη κρίση. Και πιστεύω ότι ο πρωτογενής τομέας είναι η βάση και η αρχή. Αλλά δεν αρκεί να το πιστεύουμε, να το κάνουμε πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε καταρχάς που είστε εδώ και κατά δεύτερον δεσμεύομαι να σας αναζητήσουμε σε όλες τις μελλοντικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες των διοργανωτών. Λοιπόν, το βραβείο αυτό απονέμεται στον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Κροκοπαραγωγών Κοζάνης. Ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης ιδρύθηκε το 1971, απαρτίζεται από 1.600 μέλη και η έδρα του βρίσκεται στον Κρόκο, 5 χιλιόμετρα νότια της πόλης της Κοζάνης. Έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να συλλέγει, να συσκευάζει και να διακινεί τον ελληνικό κρόκο. Η ευθύνη του συνεταιρισμού δημιούργησε έναν φορέα, η ίδρυση του συνεταιρισμού δημιούργησε έναν φορέα που έχει τη συνολική ευθύνη της συγκέντρωσης, επεξεργασίας, τυποποίησης και διάθεσης του προϊόντος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητά του. Παράλληλα, ο συνεταιρισμός έχει δημιουργήσει τις αναγκαίες υποδομές και τα μέσα για να προβάλλει και να προωθεί το προϊόν στο εξωτερικό. Εξυπηρετώντας όλους αυτούς τους στόχους, ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης έχει προβεί στις εξής ενέργειες. Έχει αποκτήσει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO. Έχει αναπτύξει πιστοποιημένη βιολογική καλλιέργεια κρόκου. Έχει αποκτήσει σήμα βεβαίωσης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, Κρόκος Κοζάνης. Έγινε μέλος της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Αρωματικών Φυτών Europam. Έχει ξεκινήσει τη διαδικασία ανάπτυξης ερευνητικής υποδομής με τη δημιουργία Ινστιτούτου Κρόκου για την παρακολούθηση του βολβού, την αξιοποίηση των παραπροϊόντων του φυτού και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών στην τεχνολογία τροφίμων ποτών, την βαφική και την φαρμακευτική. Εκ μέρους, λοιπόν, του συγκεκριμένου συνεταιρισμού, το βραβείο θα παραλάβει ο κύριος Νίκος Πατσιούρας, Πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης. Έλα. Να μας πείτε δύο λόγια. Συγχαρητήρια. Όλη η κροκοπαραγωγή, το συμβούλιο και εγώ προσωπικά, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε για αυτή την υπέροχη τιμή που μας κάνατε. Βέβαια, μας βάζετε σε μεγάλες υποχρεώσεις, να μπορέσουμε από αυτά που ανέφερε η κυρία να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Είναι το δεύτερο βραβείο, μεγάλο βραβείο που παίρνουμε. Το 2009 μας βράβευσαν όλα τα πανεπιστήμια της χώρας σαν πρότυπο επιχειρηματία και σήμερα παίρνουμε αυτό το μεγάλο βραβείο. Πραγματικά είδα αυτό το σλόγαν που λέει «Από τον παραδοσιακό αγρότη στο σύγχρονο παραγωγή επιχειρηματία». Αυτό κάνουμε εδώ και 15 χρόνια. Αυτό ακριβώς κάνουμε, πετύχαμε, δεν έχουμε πρόβλημα διάθεσης, έχουμε πρόβλημα γιατί δεν μας φτάνει το προϊόν. Εξάγουμε σε όλο τον κόσμο, έχουμε μπει στην καινοτομία με τα υπέροχα ροφήματα
που κάνουμε ένα εργοστάσιο και μάλιστα είμαστε πιλότοι σε αυτό σε όλη τη χώρα που ήρθε ιδιώτης και επένδυσε 3 εκατομμύρια. Πήρε το 45% αυτής της επιχείρησης και κάναμε τα υπέροχα ροφήματα, τα 7 γεύσεις με τον κρόκο. Και αυτό το προϊόν, όπως και ο κρόκος, το εξάγουμε σε όλες τις χώρες, σε όλο τον κόσμο. Εκτός από τις εξαγωγές που κάνουμε αυτά τα υπέροχα προϊόντα που βγάζουμε, αν θα είδατε και μας παρακολουθείτε, φέτος έχουμε φέρει από το CNN, γερμανικά κανάλια, Σιγκαπούρη, Αγγλίας, ήρθαν γύρω στα 8 με 10 κανάλια και εκεί διαφημίσαμε όχι μόνο το προϊόν μας, αλλά και Ελλάδα. Για μια ακόμα φορά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Κύριε Βεργίνη, σας ευχαριστούμε για την τιμή να είστε εδώ σήμερα. Να είστε καλά. Το επόμενο βραβείο είναι το βραβείο Agribusiness Τραπεζικών Προϊόντων 2013. Το τρίτο βραβείο απονέμεται στην Τράπεζα Πειραιός. Η Τράπεζα Πειραιός, με την ενοποίηση 6 τραπεζών σε μία, ανάμεσά τους και της ATE Bank, είναι πλέον η μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα με 6,9 εκατομμύρια πελάτες. Η ενοποίηση των συστημάτων ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ για την Ελλάδα και διεθνώς. Η τράπεζα διαθέτει παρουσία στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Το δεύτερο βραβείο Agribusiness Τραπεζικών Προϊόντων 2013 απονέμεται στην Eurobank. Ο διευρυμένος όμιλος Eurobank είναι ένας ευρωπαϊκός τραπεζικός οργανισμός με δυναμικό πάνω από 20.000 εργαζόμενους και συνολικό δίκτυο άνω των 1.100 καταστημάτων. Εξαιρετικά σημαντικός για την αγροτική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγής, κρίνεται ο ρόλος του ομίλου με το πρόγραμμα Go International και την πύλη exportsgate.gr. Στρατηγικός στόχος του προγράμματος επιχειρηματικών συναντήσεων Go International είναι η ουσιαστική στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Αξιοποιώντας την παρουσία της Eurobank στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το σημαντικό πελατολόγιο των θυγατρικών τραπεζών του ομίλου, το Go International και η διαδικτυακή πύλη exportsgate.gr δημιουργεί επιχειρηματικές γέφυρες με υγιείς τοπικούς επιχειρηματικούς φορείς σε κάθε μία από τις εν λόγω χώρες, καθώς και σε χώρες της ευρύτερης περιοχής. Λοιπόν, αυτό ήταν το δεύτερο βραβείο. Για το πρώτο βραβείο, παρακαλείται για την απονομή ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου, ο κύριος Μιχάλης Στογιάνος, να έρθει κοντά μας. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια? Δύο λόγια. Δύο λόγια. Δύο λόγια. Δύο λόγια. Θα δύο κάτσω, λόγια. Θα κάτσω δίπλα σας για να είναι δύο. Θα είναι δύο. Θα είναι δύο. Και το πρώτο έχει να κάνει με εσάς. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια. Μια προσπάθεια του ιδιωτικού τομέα. Θα ήταν ευτύχημα να κάνει και ο ιδιωτικός τομέας τέτοιες προσπάθειες. Συγχαρητήρια για το επίπεδο και το βάθος που προσπαθήσατε να φτάσετε. Συγχαρητήρια και στην Τράπεζα Πειραιός για το βραβείο που παίρνει. Ελπίζω ως διάδοχος της Αγροτικής Τράπεζας να σταθεί στο ίδιο ύψος, τουλάχιστον στον αγροτικό τομέα. Ελπίζω να ανοίξει κάποτε ο τραπεζικός τομέας, όχι ασφαλώς μόνο η Τράπεζα Πειραιός, και τα ταμεία της και να χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, ώστε πραγματικά να φτάσουμε κάποτε σε έναν αγρότη επιχειρηματία που θα παράγει μοναδικά προϊόντα, που θα ζει μέσα σε ένα μοναδικό τοπίο, σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον και θα έχει την τσέπη του γεμάτη. Ωραία. Περάστε. Πολύ ωραία, κύριε Στογιάνο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο κύριος Στογιάνος θα απονείμει το πρώτο βραβείο στην Εθνική Τράπεζα.
Η Εθνική Τράπεζα, συνεπής διαχρονικά στο θεσμικό της ρόλο, στηρίζει την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Συνδυάζει την εμπειρία και την εξειδίκευση ενός οργανισμού με μακροχρόνια παρουσία, με την καινοτομία και την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών που της επιτρέπουν την εξ αποστάσεως ενοποιημένη διαχείριση χαρτοφυλακίου για ομίλους εταιριών, τη διασύνδεση με τα ERP συστήματα των πελατών, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις E-B2B που αναδεικνύουν τον προσανατολισμό της τράπεζας στην καινοτομία. Η Εθνική Τράπεζα συνοδεύεται από αναμφισβήτητη και διαχρονική αναγνωρισιμότητα, αποπνέοντας ταυτόχρονα το κύρος και τη σοβαρότητα που επιβάλλουν οι σημερινές συνθήκες. Για τους λόγους αυτούς, είναι η τράπεζα της πρώτης επιλογής για κάθε ελληνική επιχείρηση, όπως προκύπτει από τις έρευνες και από την πρωτιά σε αυτή την κατηγορία βραβείου. Το βραβείο αυτό, εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας, θα παραλάβει ο κύριος Γιάννης Μαυρικόπουλος, Διευθυντής Διεύθυνσης Καταθέσεων και Επενδυτικών Προϊόντων της Εθνικής. Κύριε Μαυρικόπουλε, έρχεστε λίγο κοντά μας. Καλησπέρα. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία βοηθάει ένα καινούριο ξεκίνημα στα δεδομένα τα οποία έρχονται. Θα μιλήσω για δευτερόλεπτα για το τραπεζικό κλάδο και τις ετοιμασίες τις οποίες κάνει για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτό το ξεκίνημα. Το γνωρίζετε όλοι ότι χωρίς τον τραπεζικό κλάδο δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μία επόμενη μέρα. Ήδη εμείς σαν Εθνική και κάτω από το βάρος της συγκεκριμένης βράβευσης έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε τρόπους πώς ένας βασικός παράγων της οικονομίας, ο αγροτικός παράγων, θα βοηθηθεί ώστε η επόμενη μέρα να φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι θα είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια και πάλι. Κύριε Στογιάννο, σας ευχαριστούμε πολύ. Προχωράμε στην απονομή της επόμενης κατηγορίας. Πρόκειται για το βραβείο Agribusiness Ασφαλιστικών Υπηρεσιών 2013. Το τρίτο βραβείο Agribusiness Ασφαλιστικών Υπηρεσιών απονέμεται στην International Life. Η International Life προσφέρει ολοκληρωμένα και ευέλικτα ασφαλιστικά προϊόντα για ιδιώτες και επιχειρήσεις με ανταγωνιστικές τιμές και ουσιαστικές καλύψεις. Εξασφαλίζει σύγχρονες και ευέλικτες επενδυτικές επιλογές, σύγχρονη δομή, διοίκηση, οργάνωση, υψηλή τεχνογνωσία και τεχνολογία. Η International Life διατηρεί μια συστηματική και συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες της, με σκοπό να αποτυπώνει τη γνώμη και το βαθμό ικανοποίησής τους και να προβαίνει σε διορθωτικές κινήσεις. Βασικό εργαλείο είναι η διεξαγωγή σε αιτήσια βάση, έρευνας, ικανοποίησης και γνώμης πελατών. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω, ας προχωρήσουμε και με το επόμενο βραβείο. Είναι το δεύτερο βραβείο Agribusiness Ασφαλιστικών Υπηρεσιών 2013. Για την απονομή του δεύτερου βραβείου θα ήθελα να προσκαλέσω τον κύριο Νικόλαο Βάγια, Γενικό Διευθυντή στην ΕΛΓΟ Δήμητρα. Και θα σας ανακοινώσω πού απονέμεται το δεύτερο βραβείο σε αυτή την κατηγορία. Θα μας πείτε δύο λόγια. Και εγώ από τη μεριά μου συγχαίρω την προσπάθειά σας. Ως δημόσιος λειτουργός αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι και εμείς από τη μεριά του δημοσίου κάνουμε ό,τι μπορούμε στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε αυτή την περίοδο που έχουμε τεράστια όχι μόνο οικονομική αλλά και ανθρωπιστική και κοινωνική κρίση. Πιστεύω ότι ο αγροδιατροφικός τομέας είναι ο τομέας που μπορεί να δώσει προώθηση και ανάπτυξη και κυρίως να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, που αυτή την περίοδο έχει φτάσει στους νέους ανθρώπους, στα παιδιά μας, έχει ξεπεράσει το 60%. Άρα, αγροδιατροφικός τομέας χρειάζεται μια σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Σύγχρονη επιχειρηματικότητα είναι αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε όλοι μαζί. Είναι αυτό που πρέπει να κάνει ο μικρομεσαίος αγρότης, ο μικρός αγρότης, οι ομάδες παραγωγών, που πρέπει να τις δούμε στην επόμενη φάση να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Σίγουρα, στον τομέα αυτό, οι υπηρεσίες έχουν να παίξουν πολύ, πολύ σημαντικό ρόλο.
Ο ασφαλιστικός τομέας, φυσικά, που θα δώσω και το βραβείο τώρα, παλαιότερα, από ό,τι ξέρουμε όλοι, ήταν μονοπόλιο του κράτους. Σίγουρα, οι ανάγκες σήμερα είναι διαφορετικές. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε, από τη μεριά των ασφαλιστικών υπηρεσιών, ένα αξιόπιστο, φερέγγιο ασφαλιστικό σύστημα με κύρος, το οποίο θα εξυπηρετήσει τον αγρότη. Πιστεύω ότι την επόμενη χρονιά αυτό το βραβείο να το δίνουν οι ίδιοι αγρότες στην επιχείρηση, η οποία θα καλύπτει καλύτερα τις υπηρεσίες της παραγωγής, αλλά ταυτόχρονα και σε όλη την αλυσίδα, η οποία έχει να κάνει με τις μεταφορές ή με οποιοδήποτε άλλο σημείο πώλησης μέχρι το τελευταίο σημείο, μέχρι το ράφι. Άρα πιστεύω ότι και από αυτή τη μεριά των ασφαλιστικών υπηρεσιών πρέπει να παίξουμε το ρόλο που μας αναλογεί. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Βάγια, το δεύτερο βραβείο Agribusiness Ασφαλιστικών Υπηρεσιών απονέμεται στην ΑΤΕ Ασφαλιστική. Ένα χειροκρότημα. Η ΑΤΕ Ασφαλιστική ιδρύθηκε το 1980 με κύριο μέτοχο την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και μέχρι την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το 1999 συμμετείχαν με μικρό ποσοστό αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού. Η ΑΤΕ Ασφαλιστική είναι η εταιρεία με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση στην παροχή ασφαλιστικών προϊόντων για την ευαίσθητη αγορά της αγροτικής οικονομίας. Με ειδικά προϊόντα για κτηνοτρόφους, υδατοκαλλιέργειες και αγρότες, η ΑΤΕ Ασφαλιστική προσφέρει μια σειρά από ασφαλιστικές καλύψεις που προστατεύουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και το εισόδημα των παραγωγών. Επιπλέον διαθέτει καινοτόμα προϊόντα και ασφαλίζει ζωικό κεφάλαιο, φυτική παραγωγή, υδατοκαλλιέργειες, θερμοκήπια και αλλιευτικά σκάφη. Το βραβείο εκ μέρους της ΑΤΕ θα παραλάβει ο κύριος Γιάννης Σιφάκης, Διευθυντής Μάρκετινγκ και Εκπαίδευσης της ΑΤΕ Ασφαλιστικής. Είναι ο κύριος Σιφάκης κοντά μας? Επειδή τον είχα συναντήσει τον κύριο Σιφάκη έξω, μάλλον κάπου έχει πεταχτεί, οπότε θα το δώσουμε αργότερα. Πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, θα σας κρατήσω για το επόμενο βραβείο, κύριε Βάγια. Ας το κρατήσουμε σε εκκρεμότητα. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο βραβείο Agribusiness Ασφαλιστικών Υπηρεσιών απονέμεται στην AIG Ελλάς. Η AIG στηρίζει ενεργά τους παραγωγούς τροφίμων και ποτών από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι και την τοποθέτηση του τελικού προϊόντος στο ράφι μέσω των προγραμμάτων αστικής ευθύνης προϊόντος και διαχείρισης κρίσεων ανάκλησης προϊόντος. Η AIG παρέχει τα εφόδια σε κάθε εξαγωγιά και παραγωγό να διασφαλίζουν αλλά και να διευρύνουν τη δραστηριότητά τους. Είναι σημαντικό πως τα προϊόντα αυτά δεν απευθύνονται μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούν να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη ευελιξία σε αντίστοιχα περιστατικά, αλλά και σε μικρούς παραγωγούς με μικρότερα κεφάλαια και κύκλο εργασιών που έχουν ανάγκη να θωρακίσουν την επιχείρησή τους από ενδεχόμενους κινδύνους. Η καινοτομία της AIG είναι ότι συνδυάζει την παραδοσιακή ασφαλιστική κάλυψη με υπηρεσίες ειδικών συμβούλων στη διαχείριση των κινδύνων. Το βραβείο από τη μεριά της AIG θα παραλάβει ο κύριος Χρήστος Χασιώτης, προϊστάμενος των κλάδων αστικής ευθύνης και διαχείρισης κρίσεων. Κύριε Χασιώτη, μπορείτε να έρθετε λίγο? Θα μας πείτε δύο λόγια. Ένα χειροκρότημα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς για το βραβείο. Είναι μια επιβράβευση προσπαθειών επίπονων που έχει κάνει η ελληνική ομάδα της AIG για να προωθήσει τα προϊόντα τα οποία είναι απαραίτητα εφόδια και ανοίγουν το δρόμο για τις εξαγωγές των τροφίμων, για το πλέον ανταγωνιστικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επιβράβευση προσπάθειας και να είστε σίγουροι θα συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να φέρνουμε όλη τη δύναμη ενός μεγάλου πολυεθνικού ομίλου και να μπορούμε να τη δίνουμε για να στηρίζουμε ακόμα και τον πιο μικρό Έλληνα αγρότη παραγωγό. Ευχαριστώ πολύ.
Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια και πάλι. Κύριε Βάγια, σας ευχαριστούμε πολύ. Προχωράμε στην απονομή της τελευταίας κατηγορίας για σήμερα. Πρόκειται για το βραβείο Agribusiness Υπηρεσιών Υποστήριξης Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι φιναλίστ σε αυτή την κατηγορία ήταν οι εξής εταιρείες. Agripan SA, που για περισσότερο από 30 χρόνια στηρίζει τον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα με την αντιπροσώπευση των μεγαλύτερων οίκων κατασκευής αγροτικών μηχανημάτων, όπως η Kubota, αν το διαβάζω σωστά. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Τυποποιητών Ελαιολάδου, ο ΕΣΒΙΤΕ, που εκπροσωπεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εμπορίας, της τυποποίησης και των εξαγωγών ελαιολάδου. Τρίτον, η Πηξίδα Διαδικτύου Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, που μέσω της διοργάνωσης του διαγωνισμού Αριστείων έχει στόχο να γνωστοποιεί στο διεθνές κοινό αυτό που όλοι οι Έλληνες γνωρίζουμε ότι έχουμε το καλύτερο ελαιόλαδο. Τέταρτη φιναλίστ, το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και το εργαστήριο ΕΓΕΚΤ. Πέμπτον, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου, ο ΣΕΒΙΤΕΛ, που αξιοποιεί και υλοποιεί ενέργειες ενημέρωσης και προβολής ελαιολάδου. Και έκτον, η διαδικτυακή πύλη Pharmacon GR, που παρέχει άμεσα και αξιόπιστα όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο σύγχρονος γεωτεχνικός και παραγωγός. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω για την απονομή τον κύριο Γιώργο Διδάγγελο, Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας. Δεν χρειάζεται να με καλέσετε. Παίρνω δικαιωματικά το μικρόφωνο, γιατί είμαι ο τελευταίος. Και βέβαια ο Μιχαηλίδης μόλις δει ότι ο Διδάγγελος μιλάει, θα πει περιορίστε τον, γιατί μπορεί να μας πιάσει η άγρια νύχτα. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια ημερίδα η οποία πρόσθεσε πάρα πολλά. Πριν από κάποια χρόνια ένας Έλληνας πολιτικός, αείμνηστος τώρα, είχε πει ότι κεφαλή εξέχουσα πυρ ομαδών. Κάποιος που ξεφεύγει πάνω από το μέσο όρο, τον πυροβολούμε όλοι. Ήθος Μέντια, διδάσκοντας ήθος, λέει ότι αυτόν τον επιβραβεύουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διδάγγελε. Να είστε καλά. Λοιπόν, το τρίτο βραβείο Agribusiness Υπηρεσιών Υποστήριξης Αγροτικής Ανάπτυξης απονέμεται στην εταιρεία Pharmacon. Η δικτυακή πύλη Pharmacon GR έχει σχεδιαστεί εξ αρχής σε συνεργασία με εξειδικευμένους γεωτεχνικούς, με γνώμονα τις σύγχρονες γεωτεχνικές και αγροτικές ανάγκες, ώστε να παρέχει στους χρήστες άμεσα και αξιόπιστα όλες τις αναζητούμενες πληροφορίες. Οι χρήστες είναι σε θέση να αναζητούν με απλό και σύνθετο τρόπο, αλλά και να συγκρίνουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους το σύνολο των εμπορικά διαθέσιμων αγροτικών ισρών και μέσων, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πολλαπλασιαστικό υλικό, βιολογικά σκευάσματα, εργαλεία κτλ. Μέσα από τη διαρκώς ενημερωμένη βάση δεδομένων, PharmaBase, να επιμορφώνονται και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους μέσα από αξιόπιστα και συνεχώς ενημερωμένα τεχνικά κείμενα, ενώ σύντομα θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν εργαλεία διαχείρισης της αγροτικής τους παραγωγής, όπως η λογιστική παρακολούθηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ο αναλυτικός υπολογισμός εφαρμογών ισρωών και η ψηφιακή αναγνώριση καθημερινών καλλιεργητικών προβλημάτων μέσα από τη βάση εργαλείων Pharma Tools. Το βραβείο από τη μεριά της Pharmacon θα παραλάβει ο κύριος Γιάννης Καραστέργιος, Διευθύνων Σύμβουλος. Συγχαρητήρια. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα τους διοργανωτές για την τιμή που μας κάνανε. Ένα μεγάλο μπράβο στους υπόλοιπους εταίρους, στα δύο παιδιά της υπόλοιπης παρέας, στον Γιώργο τον Μαργαλιδόπουλο και στον Δημήτρη τον Λεωνιδάκη, για μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό και θα συνεχιστεί, ευελπιστούμε, για πολύ ακόμη.
Και ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν εδώ σήμερα και παρακολούθησε την παρουσίασή μας. Να είστε καλά. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Διδάγγελε, εσείς παραμένετε κοντά μας. Θέλετε? Ωραία. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, το δεύτερο βραβείο Agribusiness Υπηρεσιών Υποστήριξης Αγροτικής Ανάπτυξης απονέμεται στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Το εργαστήριο έχει αναπτύξει λογισμικό εξειδικευμένο για τη διαχείριση αγροκτήματος Farm Manager αποκλειστικά για κινητή τηλεφωνία. Με το λογισμικό Farm Manager, ο σύγχρονος αγρότης πατά σε μία νέα βάση διαχείρισης, όπου καθίσταται ανταγωνιστικό στις νέες απαιτήσεις της εποχής. Οι λόγοι για τους οποίους διακρίθηκε σε αυτό το βραβείο είναι η πρωτοπόρος καινοτομία στην ανάπτυξη λογισμικού κινητής τηλεφωνίας για διαχείριση αγροκτήματος, ότι πρόκειται για ένα λογισμικό για όλους τους αγρότες ανεξάρτητα από την καλλιέργειά τους, ότι παρέχει ευκολία στη χρήση και σε χρήστες με χαμηλό τεχνολογικό υπόβαθρο, προσφέρει χρήση σε οικονομικές συσκευές κινητής τηλεφωνίας με χαμηλό κόστος απόκτησης 50% ευρώ, το οποίο μπορεί να αγοραστεί από τους αγρότες, ότι έχει μηδαμινό κοστολόγιο απόκτησης και συντήρησης, ότι καλύπτει με ευκολία όλες τις ανάγκες του σύγχρονου αγρότη, επιτρέποντας τη διαχειριστική παρακολούθηση εξοπλισμού, προσωπικού, εργασιών και λογιστικών και ότι προσφέρει εύκολη ανάκτηση γνώσης καλλιέργειας περασμένων ετών, υπολογισμό κοστολογίου παραγωγής, σχεδίαση πλάνου καλλιέργειας και αυτόματη συμπλήρωση της δήλωσης ΟΠΕΚΕΠΕ. Πραγματικά, όταν ένας αγρότης ειδικά αγοράζει πάρα πολλά πράγματα, μπαίνει σε ένα μαγαζί, αγοράζει, φαντάζομαι ότι παίρνει το κινητό, φωτογραφίζει αυτό που αγοράζει και μετά δεν χρειάζεται ο λογιστής με το λογιστή του να ψάχνει τα παραστατικά, του δίνει τη φωτογραφία και προχωράνε. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Το βραβείο, λοιπόν, θα παραλάβει ο κύριος Θεόδωρος Λάντζος, καθηγητής και υπεύθυνος του εργαστηρίου ΕΓΕΚΤ, του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής. Κύριε Λάντζο, συγχαρητήρια. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα θερμά να σας ευχαριστήσω για την βράβευση αυτή. Πραγματικά δικαιωνόμαστε γιατί εδώ και 4 χρόνια δουλεύουμε ακατάπαυστα το εργαστήριό μου, εγώ, οι σπουδαστές μου και όλο το τμήμα για την παραγωγή λογισμικού υψηλής ποιότητας. Αγροτική ανάπτυξη χωρίς χρήση έξυπνων τηλεφώνων στα χρόνια που έρχονται δεν γίνεται. Πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει το νέο πυλώνα έρευνας για τα επόμενα χρόνια στην αγροτική ανάπτυξη. Όλα θα υλοποιούνται και θα τρέχουν σε κινητά τηλέφωνα. Εμείς, σαν εργαστήριο, υπόσχομαστε να παρέχουμε στην ελληνική κοινωνία και στην αγροτική κοινότητα ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια. Συνεχίζουμε, κύριε Διδάγγελε, σταθερά μαζί σας. Και προχωράμε με την απονομή του πρώτου βραβείου Agribusiness Υπηρεσιών Υποστήριξης Αγροτικής Ανάπτυξης. Το βραβείο, το πρώτο, Agribusiness Υπηρεσιών Υποστήριξης Αγροτικής Ανάπτυξης, απονέμεται στον Σεβιτέλ. Το βραβείο θα παραλάβει ο κύριος Γιώργος Οικονόμου, Γενικός Διευθυντής του Σεβιτέλ. Κύριε Οικονόμου, θα σας ξαναφέρω από εκεί κάτω. Πολλά συγχαρητήρια και πάλι. Να είστε καλά.
καλά. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να το αφιερώσουμε στις επαγγελματικές οργανώσεις και στους συνδέσμους, οι οποίοι με πολύ λίγους πόρους προσπαθούν να κάνουν όσο το δυνατόν καλύτερα το έργο τους και να αναδείξουν τα ελληνικά προϊόντα και την ελληνική επιχειρηματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Κύριε Διδάγγελ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ένα χειροκρότημα. Παρακαλείτε για το κλείσιμο της εκδήλωσης ο CEO της Ethos Media, κύριος Κωνσταντίνος Ουζούνης. Κύριε Ουζούνη. Ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας, καταρχήν την ομάδα της Ethos Media που διοργάνωσε συνέδριο, όλους τους συνεργάτες και τον καθένα από σας ξεχωριστά που μείνατε μέχρι το τέλος. Η Ethos Media, όπως είπα και στο άνοιγμα του συνεδρίου, θα συνεχίσει να υποστηρίζει κάθε προσπάθεια ανάκαμψης και ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας από τον τραπεζικό τομέα μέχρι την αγροτική οικονομία. Σας εύχομαι καλές γιορτές. Ελπίζω το 2014 να είναι καλύτερο για όλους μας, για όλους σας και για την πατρίδα μας και θα χαρούμε να παρακολουθείτε τα νέα μας μέσα από τα διάφορα site μας, παραδείγματος χάρη το περιοδικό Χρήμα, τα moneyconferences.com που είναι το site του συνεδρίου, των συνεδρίων μας όπου θα ανέβουν στοιχεία για το συνέδριο και επίσης υπάρχει και το εξειδικευμένο Agribusiness Forum GreekAgribusinessForum.gr, στο οποίο θα βγουν και τα βίντεο και οτιδήποτε υπόθηκε εδώ πέρα. Ό,τι θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας. Και πάλι ευχαριστώ και ό,τι καλύτερο για την επόμενη χρονιά.